Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενώπιον των ακριτή. Η κατηγορία, η κακουργηματική, προτείναμε και επισημάναμε ότι δεν ευσταθεί. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει και συνέχεια από το δικαστήριο, διότι η προϋπόθεση της κακουργηματικής πράξης είναι ότι ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να έχει λάβει χρήματα για όποια πράξη του με όποιο περιεχόμενο. Εδώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη και ως εκ τούτου ομόφωνα ο εισαγγελέας και ο ανακριτής έκριναν εξαιτίας και αυτού του λόγου να μην προφυλακιστεί, είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Θα μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι περιοριστικοί όροι? Μία έξοδο από τη χώρα και καταβολή ενός χρηματικού ποσού, σχετικά μικρού, των 5.000 ευρώ. Ο ίδιος τι ισχυριστεί, για ποιο λόγο το έκανε? Δέχτηκε όντως, αυτό θα το πούμε και θα σας πει και ο Γιώργος περισσότερα, πιέσεις πραγματικά έντονες, άμεσες και απειλές. Και βρέθηκε σε αυτή την ευάλωτη, θα έλεγα, ψυχολογία και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως, πραγματικά θεωρούμε ότι, όπως τονίσαμε τον συνάδελφο του κ. Βασκάκη, ότι η κατηγορία δεν μπορεί να ευσταθεί, διότι δεν υπάρχουν οι προϋπόθεσεις αυτού που σας είπα.